14 έχουμε σήμερα, έτσι. Άξονας είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το περιστρεφόμενο σύστημα.
Επομένως, η κατάσταση που έχω είναι ένα σύστημα PC, Z και ένα σύστημα χιτόνος, ψιτόνος, ζετόνος, όπου το τονούμενο σύστημα γυρίζει με γωνιακή ταχύτητα ωμέγα γύρω από το πάνω στο επίπεδο PC. Μάλιστα, να σημειώσω εδώ, είναι πιο σωστό να λέμε ότι ένα σύστημα περιστρέφεται στο επίπεδο υψί παρά να λέμε ότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Z. Ο λόγος είναι ότι στις τρεις διαστάσεις σε κάθε επίπεδο αντιστοιχεί ένας άξονας. Οπότε τι να πω ότι περιστρέφεται στο επίπεδο υψί και να πω ότι περιστρέφεται στον άξονα τον κάθετο στο επίπεδο υψί είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά αν φανταστεί κανείς ότι πηγαίνει σε παραπάνω ή σε λιγότερες από τρεις διαστάσεις, τότε είναι λίγο προβληματική αυτή η συσχέτιση επιπέδου με άξονα. Οπότε το πιο σωστό είναι να αντιμετωπίζουμε τις στροφές σαν στροφές πάνω σε ένα επίπεδο. Το ωμέγα μας, έτσι όπως έχω πάρει τα ενστρέφοντα συστήματα, δηλαδή τα επίπεδα έχει ψι ή χιτόνους ψιτόνους να ταυτίζονται και απλώς να στρίβει το ένα σε σχέση με το άλλο, αλλά ο άξονα Z να είναι κοινός και στα δύο συστήματα, είναι ωμέγα Z και τη φορά που έχω σχεδιάσει εδώ είναι η φορά που αντιστοιχεί στην θετική φορά του άξονα Z για την εικονιακή ταχύτητα. Γράφω λοιπόν την θέση της μοίρας κάθε χρονική στιγμή στο ένα σύστημα. Και στο άλλο σύστημα, στο τονούμενο σύστημα, όπου τώρα το ιδιαίτερο που συμβαίνει είναι ότι ναι μεν αλλάζουν συντεταγμένες, αλλά αλλάζουν και τα μοναδιαία διαλύσματα, και ειδικά τα μοναδιαία διαλύσματα ταχυτόνος και ψιτόνος, το ζετόνος παραμένει ίδιο με το ζετ. Αυτά τα δύο είναι ίδια, αλλά τα τονούμενα μοναδιαία διαλύσματα δεν είναι ίδια. Στην πραγματικότητα κινούνται τα τονούμενα συστήματα, τα τονούμενα μοναδιαία. Οπότε μπορώ να αρχίζω να εκφράζω τις διάφορες μεταβολές. Το MDR είναι απλά δική για το χειμωναδιαίο. Το μοναδιαίο, χειμωναδιαίο, ζεχμοναδιαίο δεν αλλάζουν, θεωρώντας ότι είμαστε σε ένα τρένιακό σύστημα. Και επομένως, όποια κίνηση και να σκεφτώ ως προς οποιοδήποτε τρένιακό σύστημα και να σκεφτώ, τα χειμωναδιαία, ψημωναδιαία παραμένουν σταθερά. Ακόμα και αν εγώ κινούμε, το χειμωναδιαίο είναι και στραμμένος, αλλά σταθερά στραμμένος, όχι δεν περιστρέφουμε σε σχέση με το σύστημα χύψη Z, το χειμωναδιαίο παραμένει σταθερό. Άρα το διαφορικό του χειμωναδιαίου δεν είναι μηδενικό. Σε αντίθεση με το περιστρεφόμενο σύστημα, όπου το μοναδιαίο χ τόνος μεταβάλλεται. Ως προς το περιστρεφόμενο δεν μεταβάλλεται, αλλά το χ μοναδιαίο ως προς το περιστρεφόμενο σύστημα μεταβάλλεται. Σχέση με ένα αρχικό σύστημα.
Επομένως, μπορώ κατευθείαν να πω ότι το χ τόνος είναι χ επισημημήτωνο, θα συμπληρώσω πάνω τα σύμβολά μου, συμψη επιημήτωνο, και το ψη τόνος είναι μείον χ επιημήτωνο, συμψη επισημημήτωνο, όπου μεσέ συμβολίζω το συμμήτωνο το μεγατέ και μεσ συμβολίζω το ημήτωνο το μεγατέ. Αυτό είναι ο κλασικός πίνακας τροφής που μεταφέρει από τις συντεταγμένες ενός αρχικού συστήματος στις συντεταγμένες ενός στραμμένου συστήματος, μόνο που το στραμμένο σύστημα στρίβει με τον χρόνο, αλλάζει με τον χρόνο. Επομένως, αλλάζει η γωνία στροφής μεταξύ του αρχικού συστήματος και του τονούμενου συστήματος. Θα το σχεδιάσω εδώ. Αυτό είναι το χιψί. Αυτό είναι το τόνος. Ψητόνος. Και αυτή η γωνία είναι η ωμέγα τε, η οποία τον οραματεύω. Και αυτές είναι οι σχέσεις μεταξύ του ενός συστήματος και του άλλου συστήματος. Και τέλος, έχω και μια σχέση που μου δίνει τα τονούμενα, τα τονούμενα μοναδιαία. Είναι εύκολο να δει κανείς ότι αν σχεδιάσει ένα μοναδιαίο κατά μήκος του στραμμένου χι άξονα, αυτό θα είναι χι επισημημήτωνο, συν ψη επιημήτωνο, και το μοναδιαίο του ψη άξονα είναι μείον χι επιημήτωνο, συν ψη επισημήτωνο. Για τον Z δεν χρειάζεται τίποτα, ο Z τόνος και ο Z είναι οι ίδιοι άξονες. Αυτές είναι όλες οι εκφράσεις που χρειάζομαι προκειμένου να αρχίσω να κάνω διάφορους υπολογισμούς. Μάλιστα, ίσως χρειάζεται να αλλάξω και λίγο ένα συμβολισμό. Επιτρέψτε μου να τον αλλάξω για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και να μην μπερδευόμαστε. Το DR είναι η μικρή μετατόπιση που θα συμβεί στη θέση της μύγας σε ένα μικρό χρονικό διάστημα DT. Το DR τόνος στην πραγματικότητα είναι το DR, κανονικά πρέπει να το γράψω πάλι DR, απλώς είναι εκφρασμένο στις τονούμενες συντεταγμένες. Εντάξει, δηλαδή πήρα το αρτόνος, το οποίο το αρτόνος και το αρ είναι το ίδιο πράγμα, απλώς είναι γραμμένα σε διαφορετικά συστήματα συντεταγμένα. Αυτό είναι ίδιο με αυτό. Για να μην μπερδευτούμε όμως, είναι βολικότερο να πω ότι αυτή η ποσότητα πρέπει να είναι ίδια με αυτήν την ποσότητα. Απλώς αυτή η ποσότητα είναι γραμμένα στις άτομες συντεταγμένες, στο άτομο σύστημα αναφοράς, ενώ η ίδια ακριβώς ποσότητα είναι γραμμένη στο τονούμενο σύστημα αναφοράς. Αν θέλετε και το πάνω του αρτόνους, θα μπορούσατε να το κάνετε άλλο διάδεσμα. Είναι το ίδιο διάδεσμα σε άλλα συντεταγμένα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να ξαναγράψω όλη αυτή τη διπλή σειρά που υπάρχει εδώ κάτω και εκφράζει το DR. Θα είχα DR ίσον. Τώρα, για να εκφράσω τα δίχη τόνος, δίψη τόνος, δίζε τόνος της πρώτης σειράς, θα τα διαβάσω από τη σχέση την πάνω, που δίνει το χι τόνος και το ψη τόνος. Οπότε, αρχίζω και γράφω. Το δίχη τόνος είναι δίχη συνημήτωνο, συν δίψη επιημήτωνο, αλλά επειδή μέσα στο συνημήτωνο και το επιημήτωνο υπάρχει πάλι χρονοεξάρτηση, πρέπει να πάρω και τις παραγόγους του συνημητώνου, τα διαφορετικά του συνημητώνου και του ημητώνου. Όταν παραγωγήσω το συνημήτωνο και το ημητώνο, του ωμέγα τε κάθε φορά, η παράγωγος θα μου βγάλει ένα ωμέγα dt απ' έξω, το διαφορετικό δηλαδή του συνημητώνου ωμέγα, του συνημήτωνο ωμέγα τι, θα το γράψω εδώ στην άκρη, είναι ωμέγα dt επί μείον ημήτωνο του ωμέγα τι. Και αντίστοιχα, το διαφορικό του ημήτωνο ωμέγα τι είναι ωμέγα dt επί συνημήτωνο. Οπότε αυτά τα διαφορικά τα χρησιμοποιώ για να εκφράσω τον τύχη τόνος, για να γράψω μόνο τον πρώτο όρο εδώ πάνω. Λοιπόν, έχουμε. Σ
συν χ επί ωμέγα dt επί μείον ημίχρονο συν ψ επί ωμέγα dt επί συν ημίχρονο. Τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι, αυτό το τύχη τόνος που έχω γραμμένο εδώ πάνω. Και όλο αυτό επιθυμώ να δείτε. Καταλαβαίνω ότι θα γράψουμε αρκετά πράγματα. Συγγνώμη, θέλω το χι τόνος. Εδώ πρέπει να βάλω το χι τόνος. Και αυτό εννοώ. Τύχη τόνος επί χι τόνος να δείτε. Άρα γράφω το χι τόνος. Το χι τόνος είναι χι επί συν ημίτονο, συν ψ επί ημίτονο. Συνεχίζω. Συν δίψη τόνος. Το δίψη τόνος θα το πάρω πάλι διαβάζοντας το ψη τόνος που μιλάμε εκεί πάνω. Άρα έχω πρώτα τους όρους που θα προκύψουν τα διαφορετικά των χ και ψ. Μιο δχ επί ημίτονο. Συν δίψη επί συν ημίτονο. Και μετά θα έχω και τον όρο μείον χ επί ωμέγα dt και η παράγωγος του μητώρου θα μου κάνει συμβίτονο συν ψ επί ωμέγα dt και η παράγωγος του συμβίτονου θα μου κάνει μείον συμβίτονο. Τελείωσα και με αυτό και τώρα θέλω το ψητόνος μοναδιαίο. Το ψητόνος μοναδιαίο είναι το μείον χ επί ημίτονο συν ψ επί συνήτονο και μετά το δε τόνος, το οποίο το δε τόνος το γράφω δε ζε απλά και το ζε τόνος μοναδιαίο το γράφω ζε μοναδιαίο. Βλέπετε τώρα, δεν έχω τελειώσει ακόμα, έχω τη δεύτερη σειρά. Ήδη αυτή η σειρά θα μου δώσει την πρώτη γραμμή αλλά γραμμένη μέσω των μοναδιαίων στο άτομο σύστημα. Βλέπετε ότι εμφανίζεται παντού το χ μοναδιαίο και το ψ μοναδιαίο και τίποτα άλλο. Και το χ και το ψ. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λιγάκι να το δούμε. Το βάλω όπως πάλι άρχισε να μπερδεύω τα πράγματα. Θέλουμε να συσχετίσουμε. Εμείς θα θέλαμε να συσχετίσουμε το dr με το dr τόνος. Δηλαδή την αλλαγή της θέσης που θα βλέπετε το νούμενο σύστημα αναφοράς. Όχι την αλλαγή της θέσης όπως θα τη διαβάζετε το νούμενο σύστημα αναφοράς, αλλά την αλλαγή της θέσης όπως θα τη βλέπει το νούμενο σύστημα αναφοράς. Επομένως, κακώς έγραψα δύο σειρές. Γιατί για το τολούμενο σύστημα αναφοράς, αυτές είναι σωστές οι εκφράσεις που έχω γράψει. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Το πρόβλημα είναι τι θέλω να συσχετίσω. Εδώ δεν θέλω να συσχετίσω τον dr με τον dr, με τον εαυτό του. Θέλω να συσχετίσω τον dr με τον dr τόνος. Και τον dr τόνος, ποιο λέτε πως είναι. Λέτε πως είναι όλο αυτό. Δηλαδή η αλλαγή της θέσης όπως την παρατηρεί το τολούμενο σύστημα αναφοράς. Ποια είναι αυτή που γράφω, είναι αυτές οι δύο σειρές. Είναι μόνο η πρώτη σειρά. Εντάξει, την πάτησα πάλι. Άρχισα να λέω πράγματα και μετά άρχισα να αναιρώ πράγματα. Επομένως, επιτρέψτε μου να ξαναεπαναλάβω αυτό το πράγμα. Για το τολούμενο σύστημα αναφοράς, τα χ τόνος και ψ τόνος και ζ τόνος είναι σταθερά. Κινούνται μαζί με το σύστημα. Οπότε δεν αλλάζει για αυτό το σύστημα. Δεν αλλάζουν αυτό το σύστημα τα μοναδία. Τα μοναδία αυτά αλλάζουν μόνο μετρημένα ως προς το παλιό σύστημα. Ως προς το αρχικό σύστημα. Οπότε αυτό είναι που χρειάζομαι. Και αυτά πρέπει να συμβούν. Και αυτά έχω γράψει μέχρι στιγμής, μόνο την πρώτη σειρά. Συνεχίζω λοιπόν. Αυτό είναι το dr τόνος. Να αρχίσω να μαζεύω. Να
μαζέψω τους όρους με το κείμενο αδιαίο. Θα έχω δεχή επισυνημήτωνο, επισυνημήτωνο, και από κάτω θα έχω μείον δεχή επιμήτωνο, επιμείον ημήτωνο. Οι όροι δηλαδή που θα έχουν μέσα δεχή θα είναι προεπασιασμένοι με το σε τετράγωνο και με το S τετράγωνο, τα οποία θεζόμενα θα μου κάνουν μονάδα. Σύντομα, τους όρους που έχω με το δεψί και το ψήμωνα 2. Δεψί με το ψήμωνα 2 θα προκύψει ένα ημίτον τετράγωνο από εδώ και ένα συνημίτον τετράγωνο από εδώ. Άρα, συν δεψί πάλι από μονάδα. Και τώρα, οι όροι δεχή. Συγγνώμη, αυτό είναι. Ψι. Και το ψι μοναδία. Και τώρα, η ενδιάμεση όρη, δηλαδή το δεψι επί χ μοναδιαίο, είναι επί ημίτωνο επί συνημίτωνο, και από κάτω έχω δεψι επί χ μοναδιαίο, επί συνημίτωνο επί μείον ημίτωνο. Άρα αυτός ο όρος, με αυτόν εδώ τον όρο, και αυτός εδώ ο όρος, με αυτόν εδώ τον όρο, θα εξαφανιστούν. Και αντίστοιχα αυτός εδώ ο όρος, το δεχή με το ψήμωνα διαίο που έχει συντελεστές μείον ημίτωνο επί σύν συνημίτωνο, στο από πάνω έχει συνημίτωνο επί ημίτωνο. Και αυτός ο όρος λοιπόν θα φύγει και θα μου μείνουν μονάχα αυτοί οι όροι όσον αφορά τα πρώτα κομμάτια που δεν έχουν το ωμέγα dt. Μαζεύω και τα άλλα τα κομμάτια, το ωμέγα dt, το βγάζω και ένα παράγοντα, και μου μένει ψι επί συνημίτωνο επί σύμωνα 2, τα γράφω εδώ τώρα, επί αυτό με το τον όρο, επί αυτό με το τον όρο. Έχω επίσης μείον ημίτωνο. Κάτι έχω φάει εδώ. Α, όχι, υπάρχει το χ. Μείον χ επί ημίτωνο. Ξαναλέψω πιο καλά. Μια φορά. Έχουμε ψι επί συνημίτωνο, μείον χ επί ημίτωνο, και όλο επί σύμωνα 2 συνημίτωνο, σύμωνα 2 επί ημίτωνο, και από κάτω έχω μείον χ επί συνημίτωνο, συν ψι επί ημίτωνο, επί μείον χ μονα 2 επί ημίτωνο, συν ψι μονα 2 επί συνημίτωνο. Αυτή είναι όλη η όρη ωμέγα dt, οι οποίοι μαζεύουν και αυτοί. Αυτός εδώ ο όρος με αυτόν εδώ θα φύγει με αυτόν εδώ τον όρο, γιατί ο ένας είναι μείον ημίτωνο επί συνημίτωνο και ο άλλος είναι μείον το μείον ημίτωνο επί συνημίτωνο. Και επίσης θα φύγει ο όρος αυτός εδώ με τον αντίστοιχο αυτό εδώ, γιατί είναι ψι επί ψήμωνα 2, συνημίτωνο επί ημίτωνο, και θα είναι μείον ημίτωνο επί συνημίτωνο. Πάλι ψι επί ψήμωνα 2. Άρα πρέπει να τα πούμε δύο. Και από αυτά τα δύο ζευγάρια τελικά θα μείνει το ψι επί ψήμωνα 2 επί συνημίτωνο τετράγωνο, μείον ψι επί ψήμωνα 2 επί μείον ημίτωνο τετράγωνο. Άρα είναι μείον μείον ημίτωνο τετράγωνο. Άλλη μία. Συγγνώμη. Συν συνημίτωνο τετράγωνο, μείον το μείον ημίτωνο τετράγωνο. Οπότε είναι πι ένα. Και επίσης θα μείνει και ο όρος ο χ μείον χ επί ψήμωνα διαίω, όπου είναι μείον ημίτωνο τετράγωνο. Και από εδώ έχουμε
ισχύει επί αυτό μείον συνειδητών τετράγων. Μείον συνειδητών τετράγων, μείον συνειδητών τετράγων. Άρα πάλι εκεί. Μαζεύω λοιπόν τα πράγματα. Και έχω βγάλει τα εξής. Ο διαρτόνος είναι αυτό εδώ. Αλλά τι είναι αυτό εδώ, να το διαβάσουμε εκεί πάνω, στο διάρ, είναι το διάρ. Προφανώς υπάρχει και το διζή, ε. Άρα βγάλαμε ότι το διαρ τόνος είναι αυτό εδώ το κομμάτι, μαζί με το τελευταίο κομμάτι του διζή επιζέχου μοναδιαίου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το διάρ. Και έχει μείνει και αυτός ο έξτρα καινούργιος όρος που οφείλεται στο ότι τα μοναδιαία διανύσματα του νούμερου συστήματος αλλάζουν. Στρίβουν με το χρόνο. Επομένως έχει μείνει και ο όρος ωμέγα διπλή, και τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι διάνυσμα όλο μαζί. Και ισχυρίζομαι πως είναι το ωμέγα εξωτερικό άρμονα βιαίο επιδική. Πράγματι, αν πάρω το ωμέγα εξωτερικό άρ, θα είναι χ μονα βιαίο, χ μονα βιαίο, ζ μονα βιαίο, 0, 0, ωμέγα, χ, ψ, ζ. Οπότε η ορίζουσα αυτή θα μου δώσει χ επί μία ωμέγα ψ συν μία ψ επί μία ωμέγα χ. Δηλαδή ωμέγα επί μία χ μονα δύο ψ συν ψ μονα δύο που είναι ψ μονα 2 χ, συγγνώμη, άρα θα μου δώσει αυτό εδώ. Και εδώ ολοκληρώνεται η σχολαστική, έτσι, κατασκευή, οι σχέσεις που συνδέει τη μεταβολή ενός διανύσματος όπως καταγράφεται, όπως μετριέται, για σωστά, σε ένα πραγματικό σύστημα, σε σχέση με το πώς μετέχεται σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα που περιστρέφεται με γονεϊκή ταχύτητα ωμέγα διάνυσμα. Συμφωνείτε. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε λίγο αργότερα. Τελικά, μέσω αυτής της σχέσης, όταν προχωρήσαμε για να μετρήσουμε πώς σχετίζεται η επιτάχυνση στο αδραμιακό με το πώς σχετίζεται η επιτάχυνση στο περιστρεφόμενο, όπου χρησιμοποιήσαμε δύο φορές αυτή τη σχέση. Μία φορά για τη μεταβολή της θέσης και μία φορά για τη μεταβολή της ταχύτητας. Αυτή η σχέση ισχύει σε κάθε διάνυσμα, όχι μόνο στο διάνυσμα θέσης που έχω γράψει εγώ εδώ. Αν πήγαινα και έβαζα στη θέση του R την ταχύτητα, θα έβαζα δεχή επί χ μονα 2, συνδεψή επί χ μονα 2 κτλ. Θα έκανα ακριβώς την ίδια διαδικασία. Και θα έπαιρνα τα διαφορετικά όχι του χ και του ψ, αλλά τα διαφορετικά του δεχή και του ψ. Και θα έβγαζα τελικά ότι ισχύει αφενός μεν η β στο αδραμιακό ίσον β στο περιστρεφόμενο συν ω προς έτσι, αλλά όταν προχωρούσα στην επιτάχυνση θα έβγαζα ότι η επιτάχυνση στο αδραμιακό, το κάνουμε την προηγούμενη φορά αυτό, θα είναι η επιτάχυνση στο περιστρεφόμενο. Και τώρα θα εμφανιστούν, θα δουλέψει δύο φορές αυτή η σχέση και τελικά θα μας δώσει συν 2 β προς 2 μέγα προς β, συγγνώμη. Συν ωμέγα προς ωμέγα προς α. Όπου είχαμε πει ότι αυτή μπορώ να της δώσω μια έξτρα ονομασία, μια καινούργια ονομασία, γιατί λέω επιτάχυνση Κοριόλης, είναι η επιτάχυνση που δέχεται το σωματίδιο στο περιστρεφόμενο σύστημα, επειδή κινείται το σωματίδιο στο περιστρεφόμενο σύστημα και έχει να κάνει με το ότι όταν κινούμε πάνω σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα, νομίζω πως υπάρχει και μια έξτρα επιτάχυνση, η οποία είναι αυτή,
και ταυτόχρονα η θέση μου στο περιστρεφόμενο σύστημα, επειδή είναι περιστρεφόμενο σύστημα, μου δημιουργεί μια έξτρα επιτάχυνση, η οποία είναι η φημοκεντρική επιτάχυνση, αυτή που κλασικά αντιλαμβάνομαι όταν κάθομαι μέσα σε ένα περιστρεφόμενο όχημα. Απ' την άλλη, δεν έχω τόσο καλή εμπειρία, γιατί θα πρέπει να κινούμε σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα προκειμένου να το καταλάβω. Αυτή είναι η επιτάχυνση Κοριόλης, η οποία ευθύνεται για τις κινήσεις των ατμοσφαιρικών μαζών, ακριβώς γιατί οι ατμοσφαιρικές μάζες, όταν βγουν ένα χαμηλό, θέλουν να συρρυκνωθούν προς αυτό το χαμηλό, αλλά επειδή το σύστημα είναι περιστρεφόμενο, οι αέριες μάζες που κινούνται προς το χαμηλό, στο βαρομετρικό χαμηλό, στην πραγματικότητα δέχονται μια πλευρική επιτάχυνση εξαιτίας του ότι γίνεται περιστρεφόμενο σύστημα, και άρα αντί να κινηθούν ακριβώς προς το κέντρο και να εξηγούν οι πιέσεις, κινούνται πλευρικά και δημιουργούν τους κυκλώνες στους οποίους βλέπει κανείς την ατμόσφαιρα. Θα το δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω αυτό, αλλά απλώς σας θυμίζω, επαναλαμβάνω και κλείνω τη συζήτηση, ότι ακόμα και αν κάνει κανείς σχολαστικά τις πράξεις, αντί να σχεδιάζει διάφορα διανύσματα και να πει πώς φαίνεται στο ένα σύστημα, πώς φαίνεται στο άλλο, η έκφραση αυτή είναι άμεση, η οποία έκφραση εφαρμόζεται σε κάθε διάρισμα, προκειμένου να βρεθεί στη μεταβολή κάθε διαρίσματος και να τις συσχετίσει στο αντανιακό και στο περιστρεφόμενο σύστημα, και τελικά καταλήξει σε μια σχέση των επιταχύνσεων, η οποία είναι αυτή. Επομένως, αν τα πάω αυτά από την άλλη μεριά, από τους δύο όρους, μπορώ να τα φανταστώ μαζί με τις πολλαπλασιασμένα με τις μάζες, σαν έξτρα δυνάμεις που επικαλείται ο περιστρεφόμενος παρατηρητής προκειμένου να εφαρμόσει το δεύτερο νόμο του μέτρου. Δηλαδή, ο περιστρεφόμενος παρατηρητής θα γράφει μάζα επί επιτάχυνση στο περιστρεφόμενο σύστημα, ίσον με μάζα επί πραγματική επιτάχυνση, άρα την πραγματική δύναμη που υφίσταται στο σωματιδιό μου, μείον μάζα επί αυτόν τον όρο, μείον μάζα επί αυτόν τον όρο. Αυτές οι δύο πολλαπλασιασμένες με μάζα και με ένα πλήν δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ψευδοδυνάμεις που επικαλείται ο περιστρεφόμενος παρατηρητής, προκειμένου να εξηγήσει πώς κινούνται τα πράγματα στο περιστρεφόμενο σύστημα. Ναι, αν η γωνία παρατηρήσει το θήτα του R, η γωνία που σχηματίζει το R με τον άξονα χ, ακολουθεί κάποια προδιαγεγραμμένη αλλαγή. Και μάλιστα εδώ, επειδή θεωρήσαμε περιστρεφόμενο σύστημα με σταθερή γωνία και ταχύτητα, θα έπρεπε να έχουμε μια... Είναι περίεργη ερώτηση, έτσι όπως τη θέτεις. Λέει ο συναδελφός σας, να το επαναλάβω μια φορά και να προσπαθήσω να φορμουλάρω εγώ την απάντηση. Λέει, αν χρησιμοποιήσουμε πολικό σύστημα συντεταγμένων, ξέρουμε ότι στο πολικό σύστημα συντεταγμένων το άρμα 1-2, για παράδειγμα, στρίβει με τη γωνία. Αλλάζει με τη γωνία, δεν είναι σταθερό διάρκεια. Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων αυτό. Και ναι και όχι. Είναι περιστρεφόμενο πράγματι, αλλά περιστρέφεται με τον τρόπο που το σωματίδιο του λέει πώς θα κινηθεί, και ανάλογα στρίβει και το μοναδίο που κοιτάζει προς την κατεύθυνση του σωματιδίου. Η ανάλυση που έχουμε κάνει είναι μια ανάλυση η οποία βασίζεται στο ότι έχουμε ένα περιστρεφόμενο σύστημα που περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Το οποίο και αυτό θα μπορούσα να το διαπώσω, θα μπορούσα να βάλω και ρυθμό μεταβολής στην ίδια τη γωνιακή ταχύτητα. Αλλά προς το παρόν αυτά που έχουμε γράψει είναι για σταθερή γωνιακή ταχύτητα του ενός συστήματος σε σχέση με το άλλο. Σε αντίθεση με τις πολικές συντεταγμένες, όπου η γωνιακή ταχύτητα του άρμανα βιαίου δεν είναι σταθερή, είναι αυτή που επιβάλλει η κίνηση του σωματιδίου. Επομένως, ναι, είναι περιστρεφόμενο σύστημα, αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω ως περιστρεφόμενο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, στοιχεία του περιστρεφόμενου συστήματος εμφανίζονται όταν γράφω την επιτάχυνση σε πολικές συντεταγμένες. Όπου θυμόσαστε, δεν εμφανίζεται μόνο το αρδίστονο στην ακτινική επιτάχυνση, αλλά εμφανίζεται και ένας όρος ο οποίος τελικά είναι φυγοκεντρικός όρος. Άρα και ναι και όχι. Όχι υπό την έννοια του ότι εδώ το εκφράζουμε σαν να είναι στάνταρ ο ρυθμός με τον οποίο στρίβει το ένα σύστημα σε σχέση με το άλλο, ενώ στις πολιτικές συντεταγμένες η αλλαγή της γωνίας γίνεται ανάλογα με το που κινείται το σωματίδιο, αλλά εμέσως
μοιάζει με περιστρεφόμενο σύστημα και εμφανίζονται τα στοιχεία του περιστρεφόμενου συστήματος όταν γράφει κανείς την επιτάχυνση σε πολιτικές συνδεδεμένες. Λοιπόν, στο πρόβλημα το οποίο θα λύσουμε τώρα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο πρακτικό, θα θεωρήσουμε ότι έχουμε μια βολή η οποία συμβαίνει σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα συστημάτων και συγκεκριμένα στη Γη. Οπότε παίρνω εγώ την εκτιμολία, την πετάω, εκτελεί βολή και η ερώτηση είναι το γεγονός ότι η κίνηση αναλύεται πάνω στην περιστρεφόμενη Γη, τι διορθώσεις θα μου δώσει στην τροχιά. Οι σχέσεις που θα έχουμε είναι ότι η F συν τις ψευδοδυνάμεις F θα πρέπει να επιτελεστεί ο περιστρεφόμενος σύστημας, ο περιστρεφόμενος παρατηρητής μας, θα πρέπει να ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνση στο περιστρεφόμενο σύστημα. Αυτό, να το ξαναγράψω με άλλο τρόπο, είναι ισοδύναμο με το δεύτερο νόμο του Μάρτωνα, μόνο που εδώ θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα τελευταίο σύστημα αναφοράς. Επομένως, αν ξαναγράψω αυτό σαν μη επί α περιστρεφόμενο συν 2 ωμέγα προς β συν ωμέγα προς ωμέγα προς R ίσον με τη δύναμη, πουνώντας αυτές τις δύο εκφράσεις από δεξιά πηγαίνοντας από την τζίνη της. Οι ψευδοδυνάμεις λοιπόν που έχω γράψει εδώ είναι αυτή η όρη μεταφερμένη στο χώρο των δυνάμεων, στην περιοχή των δυνάμεων. Οπότε λοιπόν πάμε. Και για να μην υπάρχει παρεξήγηση, να προσθέσω και άλλα πράγματα, να προσθέσω VP, RP. Εδώ δεν χρειάζεται να το προσθέσω, γιατί το διάνυσμα θέσης είναι το ίδιο, είτε μετρημένο στο ένα σύστημα, είτε μετρημένο στο άλλο, απλώς είναι διαφορετικές συνδεδεμένες στο ένα σύστημα και στο άλλο. Είναι το ίδιο διάνυσμα. Αυτό όμως πρέπει να το προσθέσω, είναι απαραίτητη αυτή η υποσημείωση, γιατί αυτή είναι η ταχύτητα στο περιστρεφόμενο σύστημα, η οποία δεν είναι η ταχύτητα στο αντρέμιαρο σύστημα. Είπαμε ότι υπάρχει μια διαφορά. Και η διαφορά που υπάρχει είναι πολύ απλή να την καταλάβει κανείς. Εγώ κινούμαι με μια ταχύτητα, αν από κάτω μου περιστρέφεται το έδαφος, σε σχέση με το έδαφος δεν κινούμαι με την ταχύτητα που βλέπετε εσείς να κινούμε. Αν το έδαφος κινείται με μια ταχύτητα β εδάφους, τότε σε σχέση με το έδαφος εγώ κινούμαι με τη διαφορά των δύο ταχύτητων. Γαλιλαϊκή πρόσθεση αυτή. Επομένως αυτό διαφοροποιείται από τα δυναμικά του περιστεχόμενα. Αυτό δεν έχει και τόσο σημασία αν θα το γράψω στο περιστεχόμενο ή στο αντρέμιαρο. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι απλώς άλλες συνταγμένες στο μεν και άλλες στο δε. Οπότε, εγώ φαντάζομαι ότι βρίσκομαι πάνω στη Γη. Να το γραφήσω ένα μεσημβρινό πάνω στον οποίο μου κάθομαι. Και βάζω τα συστήματα συνδεδεμένων να είναι ως εξής. Ο μεν χιλιάτσου μας να είναι αυτός, πάνω στην εκφάνεια της Γης. Ο ψι άξονας να είναι αυτός. Και ο ζετ άξονας να είναι κάθετος στην εκφάνεια της Γης. Εντάξει, είναι πλησορθογόνιο σύστημα και μάλιστα δεξιόστροφο πλησορθογόνιο. Το οποίο θα στρίξει προς το ψι, δίπλα του ζετ. Να θεωρήσω και τη γωνία αυτήν εδώ, που μου καθορίζει τη θέση μου ως προς τον βόρειο πόλο, ως θήτα. Και τώρα αυτό που θα κάνω, θα σχεδιάσω τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της Γης ως διάνυσμα και θα την αναλύσω στο, θα επιτρέψω να μου βάλω και τόνους, στο τονούμενο, στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, το οποίο κινείται μαζί με τη Γη. Αυτό είναι λίγο τριδιάστατο το σχήμα, οπότε φτιάχνω το διδιάστατο ανάλογό του. Είναι τα πράγματα ως εξής. Είναι έτσι ο άξονας και τόνος, έτσι ο άξονας και τόνος και έτσι η γωνιακή ταχύτητα. Και η γωνία αυτή εδώ είναι η γωνία μεταξύ του μέρους και του ζετόνος, είναι η γωνία θήτα που συζητάμε. Οπότε θα κάνω το εξής, θα προβάλλω
τη γωνιακή μου ταχύτητα, που είναι διάνυσμα. Δεν έχω εξηγήσει ακόμα καλά γιατί η γωνιακή ταχύτητα είναι διάνυσμα. Θα το αφήσω για επόμενο μάθημα. Αλλά θα την δεχτώ ως διάνυσμα με τον τρόπο που έχουμε μάθει, έτσι να καταλαβαίνουμε την περιστροφή ως περιστροφή γύρω από κάποιο άσομο. Θα την προβάλλω λοιπόν στο ζετόνος και θα πάρω την ωμέγα κάθετη και την ωμέγα παράλληλη. Η μία ωμέγα, η μία συνιστώση της ωμέγα είναι κάθετη στον τόπο που βρίσκομαι εγώ. Αυτός είναι ο τόπος που βρίσκομαι εγώ. Αυτή είναι η γη. Η μία ωμέγα είναι κάθετη στον τόπο που βρίσκομαι, η ωμέγα κάθετη, η ωμέγα παράλληλη είναι επί του εδάφους. Υπάρχει κάτι στο σχήμα που σας μπερδεύει και δεν έχω εξηγήσει καλά. Ωραία. Οπότε γράφω ότι η ωμέγα μου στο τονούμενο σύστημα είναι η ωμέγα κάθετη επί Z μοναδιαίο τόνος συν ωμέγα παράλληλη επί Χ τόνος, όπου η μεν ωμέγα κάθετη είναι η ωμέγα της Γης επί συνειμή τον Χ και η ωμέγα παράλληλη είναι η ωμέγα της Γης επί Χ τόνος. Και τώρα θέλω να ξαναγράψω την εξίσωση κίνησης στο τονούμενο σύστημα. Από εδώ και πέρα εγκαταλείπω τους τόνους. Για να μην μπερδεύομαι. Αλλά ό,τι γράφω πλέον θα αναφέρεται στο περιστρεφόμενο σύστημα. Αναφορά στο χιτόνος, ψητόνος, ζετόνος. Και γράφω αυτήν εδώ τη σχέση. Για την ευκρίνεια γράφω αυτήν εδώ τη σχέση. Μάζα επί χ δίστονο επί μοναδιαίο, συνδίστονο επί μοναδιαίο, συνδίστονο επί ζε μοναδιαίο. Αυτό είναι το περιστρεφόμενο σύστημα, ξαναλέω. Κανονικά θα πρέπει να βάλει τόνους, αλλά τους έχω εγκαταλείψει. Ίσον με τη δύναμη που δέχεται η κυμολία μου, την οποία πετάω και κανονικά θα φτιανούσε μία βολή κάπως έτσι. Επομένως, η μοναδική δύναμη που υπάρχει στο σωματίδιό μου είναι το βάρος, το οποίο θεωρώ ότι η εκτόξευση γίνεται έτσι ώστε να μην απομακρύνεται πολύ από την επιφάνεια της Γης και να μπορώ να θεωρήσω το βαρυτικό πεδίο της Γης ομογενές, σταθερό. Άρα είναι μείον mg επί ζεύμου. Αυτή είναι η μοναδική πραγματική δύναμη που υπάρχει στο σώμα. Και τώρα πρέπει να προσθέσω και όλες αυτές τις έξτρα δυνάμεις επειδή είμαι σε περιστρεφόμενο σύστημα. Οπότε πρέπει να προσθέσω μετά μείον 2m ωμέγα προς V μείον m ωμέγα προς ωμέγα προς A. Θα βάλω πάλι πίσω. Όπου η μεν βρεθεί η ταχύτητα στο περιστρεφόμενο σύστημα, η τότε είναι 2, σύμψη τότε είναι 2, σύμψη τότε είναι 2. Ισχυρίζομαι τώρα ότι η γωνιακή ταχύτητα της Γης είναι πραγματικά πολύ μικρή σε σχέση με αυτόν τον όρο. Επομένως, αυτός είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν και αυτός είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν. Για ποιο λόγο, γιατί αυτό έχει τη γωνιακή ταχύτητα της Γης μέσα μια φορά, αυτό έχει τη γωνιακή ταχύτητα της Γης δύο φορές. Άρα πάει σαν ωμέγα δεκάωρο. Αυτό είναι ο όρος τάξης ωμέγα, και αυτό είναι τάξης ωμέγα δεκάωρο. Δεδομένου ότι η Γη περιστρέφεται με 2π κάθε 86.400 δευτερόλεπτα, το 2π το 6 δια το 86.000 είναι ένα πολύ μικρό νούμερο. Είναι της τάξης του 10 στη μείον 5. Με άλλα λόγια, ο όρος αυτός, αν αυτός εδώ ο όρος είναι 10 στη μείον 5 φορές μικρότερος από αυτόν, έχω συγκρίνει βέβαια ανώμια πράγματα, γιατί θα πρέπει να συγκρίνω όλη τη δύναμη αυτή. Στην πραγματικότητα, αν η ταχύτητα αυτή ήταν αρκετά μεγάλη, θα μπορούσε αυτός ο όρος να γίνει τάξης μεγέθυνσης ο αυτός εδώ ο όρος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχω τιμωλίες που πετάω μέσα στο βαρυτικό πεδίο της Γης και αυτό είναι τάξης μονάδας.
Επομένως είναι σαν συγκρίνω τη μάζα, πέστε την τάξη μονάδας ως κομμολία, μια ολόκληρη μπάλα από την πετάω. Οπότε αυτό είναι τάξης, αφού το M είναι τάξη μονάδας, ταχύτητα είναι τάξη μονάδας, ενώ αυτός εδώ ο όρος είναι τάξης 10, το G, αυτός είναι τάξης 10 στη μείον 5. Επομένως αυτός εδώ ο όρος, εσείς που έχουν εδώ τον όρο, είναι τάξης 10 στη μείον 6. Κατά αναλογία, αυτός εδώ ο όρος είναι τάξης 10 στη μείον 6 στον τετράγωνο. Αν οι αποστάσεις που θα διαλύσει στο αντικείμενο μου είναι τάξεις γνωσμένων. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα πετάξω τους έξτρα όρους και θα κρατήσω μόνο αυτούς τους όρους για να δω τι διορθώσεις θα μου παίρνω στην κίνηση εξαιτίας προκίνησης του περιστρεφόμενου συστήματος. Τους αγνοώ λόγω του ω είναι πολύ πολύ μικρότερο της μονάδας. Κανονικά θα το συγκρίνω με κάτι που έχει διαστάσεις γωνιακής ταχύτητας. Οπότε το βάζω εισαγωγικά γιατί δεν είναι καλά γραμμένο έτσι. Σωρνώ με τη λογική που είναι. Θα λέω η λογική αυτή θα σπάσει όταν η ταχύτητα την οποία θα δώσω στο σώμα θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Αλλά όταν δώσω πολύ μεγάλη ταχύτητα θα έχω κινδυνεύω και από άλλο πράγμα. Το G της μαγνήτης δεν μπορώ να το θεωρήσω σταθερό γιατί θα δώσω τόσο μεγάλη ταχύτητα. Θεωρητικά το αντικείμενό μου μπορεί να πάει σε διπλάσια απόσταση από την ακτίνα της Γης και άρα το G να διαφοροποιηθεί. Ένα ψάχνει. Αν η ταχύτητα της Γης με την γονεϊκή ταχύτητα τότε θα έχει διάφορα μικρό. Αν η ταχύτητα της Γης με την γονεϊκή ταχύτητα θα πες μου ότι άμα είναι συγκρίσιμο όλα τα μεγέθη, δεν μπορώ να γνωρίσω κανέναν όρο, πρέπει να κρατήσω και αυτόν τον όρο. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που κανονικά πρέπει να γνωρίσω τον όρο. Ο λόγος είναι ότι αυτός εδώ ο όρος ήδη έχει περιληφθεί μέσα στην επιτάχυνση της βαρύτητας με την εξής έννοια. Η Γη είναι ένα περιστρεφόμενο σώμα, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι ελαφρώς πεπλατισμένο στο μεσημερινό σε σχέση με τους πόλους. Το σχήμα αυτό το απέκτησε επειδή κάποτε η Γη ήταν ρευστή. Λόγω του ότι περιστρεφόταν λοιπόν, απέκτησε αυτό το πεπλατισμένο σχήμα και επομένως έχει μπει μέσα στην έκφραση της επιφάνειας της Γης ο φυγοκεντρικός όρος που του έδωσε αυτό το σχήμα. Και επομένως αυτός ήδη υπάρχει μέσα στο G της βαρύτητας της Γης. Δηλαδή, ήδη το περιστρεφόμενο σύστημα της Γης δεν είναι τέτοιο, ώστε έχει απαλληφθεί ο φυγοκεντρικός όρος. Έχει πάρει τέτοιο σχήμα η Γη, το κάνω πολύ ακραίο, έτσι ώστε το G της βαρύτητας δεν κοιτάζει προς το κέντρο της Γης, αλλά κοιτάζει κάθετα στην επιφάνεια της Γης. Επομένως, αυτό το G που έχω γράψει εδώ είναι το διορθωμένο G, το οποίο έχει για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιείται ο φυγοκεντρικός όρος. Ο λόγος είναι, αν πέστε ότι ήταν ρευστή η Γη και το G δεν ήταν κάτω στην επιφάνεια, αλλά ήταν ολόξωρο σχέση με την επιφάνεια, τότε θα σήμαινε το ρευστό το κομμάτι που θα υπήρχε πάνω εδώ στη Γη. Αν το G πέστε ότι ήταν λοξό σε σχέση με το τι το σχεδιάζω, θα άρχισε να κινείται προς τα εδώ. Άρα θα άλλαζε το σχήμα της Γης. Δεδομένου ότι το σχήμα της Γης έχει παγώσει στην κατάλληλη μορφή επιφάνειας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια κίνηση όσο ήταν ακόμα ρευστή η Γη, σημαίνει ότι το τζι της βαρύτητας είναι κάτω στο δεδομένο τόπο. Και άρα, εμέσως, αυτός εδώ ο όρος έχει μπει μέσα εδώ. Το ζι, το μοναδιαίο ζι, είναι κάτω στην επιφάνεια και για να είναι κάτω στην επιφάνεια, σημαίνει ότι έχει λάβει μέσα του και αυτόν τον όρο. Ξέρω ότι το συζητάω σε πολύ σχηματικό επίπεδο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φυγοκεντρικός όρος δεν υπάρχει ή τουλάχιστον είναι πολύ μικρός στην επιφάνεια της Γης και έχει να κάνει με το ότι όταν πάγωσε η Γη στο σχήμα της, στην πραγματικότητα περιστρεφόταν κάπως πιο γρήγορα από ό,τι περιστρέφεται τώρα. Αλλά υπάρχει τέτοιος όρος. Οπότε είναι δύο οι λόγοι που μπορώ να γνωρίσω αυτό εδώ.
Ο ένας λόγος είναι ότι η γη περιστρέφεται με χαμηλή γωνιακή ταχύτητα. Αν δεν περιστρεφόταν με χαμηλή γωνιακή ταχύτητα, θα έπρεπε να πάρει κάποιο τον όρο. Αλλά επιπλέον αυτός εδώ ο όρος εμέσως έχει εισαχθεί μέσα σε αυτόν τον όρο όταν η γη έπαιρνε το παραμορφωμένο εξωτερικό σχήμα της. Οπότε θα μείνω με αυτόν τον όρο μονάχα. Και θα προσπαθήσω να διαβάσω τις διορθώσεις που θα μου επιφέρει αυτός εδώ ο όρος. Η μάζα ως πλαυρασιακός παράγοντας. Και επομένως, ό,τι μάζα και να έχει το σωματίδιο το οποίο θα πετάξω, θα δεχθεί ανάλογη με τη μάζα του δύναμη, πραγματική βάρος, αλλά και ψευδοδύναμη, δηλαδή δύναμη κολλιόλαση. Επομένως, μπορώ να γνωρίσω τη μάζα, οι διαφορετικές εξώσεις που θα φτιάξω θα είναι οι απόλυτες. Αν έλειπε αυτό το κομμάτι, γιατί κινούνταν μόνο εξαιτίας της βαρύτητας, και αντίστοιχα το ψι, ψι 0 και ψι 1, και z ίσον z 0 και z 1, όπου τα χ 0, ψι 0, z 0 είναι η κλασική κίνηση της βολής. Θεωρώ λοιπόν ότι το χ 0, να σχεδιάσω και πώς θεωρώ την κίνηση, ο ψι άξονας είναι προς τα μέσα. Θεωρώ λοιπόν ότι η κίνησή μου είναι κάπως έτσι, με γωνία φ. Προσέξτε, εμφανίζονται δύο γωνίες στο πρόβλημά μου. Το ένα είναι η γωνία βολής, η δεύτερη είναι η γωνία του τόπου που καθορίζει πόσο κομμάτι είναι ωμέγα κάθετο, πόσο κομμάτι είναι ωμέγα παράλληλα. Η κίνηση που θα εκτελούσε το σωματίδιο μου αν έλειπε αυτός ο έξτρα όρος, ο διορθωτικός, θα ήταν πολύ απλά, μ0 γύρω από εκεί, το ψι 0 θα ήταν 0, δεν θα είχε κανένα λόγο να κινηθεί προς τα μέσα στο ψι. Αν θα κινούνταν έτσι από την επίδραση της βαρύτητας, το ψι θα ήταν 0 και το z 0 θα ήταν 0. Συγγνώμη, εδώ είναι συνήμη την οφή. Δεν ήταν η γύρω από εκεί, το τε μείον ένα δεύτερο z αρχικά. Το μαθαίνετε και στο σχολείο. Απλώς το μαθαίνετε σαν οριζόντια βολή. Τώρα έχουμε την γενικότερη έκταση της πλάγιας βολής που το μαθαίνετε στην ψυχία της.